Να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή με την Ιωάννα Καραγιάννη. Είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα. Βρίσκεσαι στα Βασιλικά, όπου τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. Στο Βασιλικό, όπου τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με μια γέφυρα που έχει. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί υπερχείλησε ο Λιλάντας ποταμός. Είναι ο κεντρικός ποταμός του Δήμου Χαλκιδαίων. Και επειδή πλέον υπερχείλησε, η γέφυρα υπέστη κάποια προβλήματα και στατικότητα προβλήματα και για την αποφυγή κάποιων ατυχημάτων. Από πολύ νωρί το πρωί η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσοι θέλουν να κινηθούν προς νότια, από την νότια πλευρά του νησιού ή προς την κεντρική πλευρά, δεν μπορούν. Διότι είναι ουσιαστικά αποκομμένος ο Δήμος Χαλκιδαίων. Διότι το Βασιλικό ανήκει στο Δήμο Χαλκιδαίων. Είναι η περιοχή που έχει υποστεί τη μεγάλη ζημιά. Ακριβώς από κάτω είναι το Μπούρτζι που λέμε. Η περιοχή που πλημμύρισε από τον Λίλατα ποταμό. Εκεί δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανακεφαλαιώνοντας, γιατί στην αρχή υπάρχουν κάποια στοιχεία συγκεχημένα. Να πούμε λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, ότι είναι 4 οι νεκροί. 2 είναι από την περιοχή του Μπουρτζίου, του Δήμου Χαλκιδαίων, και 2 είναι από την περιοχή των πολιτικών του Δήμου Δελφίνου Μεσαπίων. Εκεί, το Δήμο Δελφίνου Μεσαπίων, έχουμε δυστυχώς το μωρό 8 μηνών και μία ηλικιωμένη γυναίκα. Και έχουμε στην περιοχή του Μπουρτζίου έναν 49χρονο, δυστυχώς, και έναν ηλικιωμένο περίπου άντρα 85 χρονών, ο οποίος, εάν έμενε στο σπίτι του και δεν επιχειρούσε να βγει έξω, δεν θα έχανε τη ζωή του. Μάλιστα, μας μεταφέρεις τις πληροφορίες λοιπόν ότι αυξάνεται ο απολογισμός, ο θλιβερός απολογισμός από την Θεομηνία. Να σε ευχαριστήσω πολύ.